Για μας τα θέματα είναι δύο εδώ πέρα, τα κύρια θέματα. Το ένα είναι το πόσο προστάτευτες είναι οι γυναίκες απέναντι στην βία που υφίστανται από νυν και πρώην συντρόφους. Και όχι μόνο, και στη δουλειά και αλλού. Και εδώ πέρα δεν πρέπει να αποφασίσουμε ότι δεν μπορούμε να δώσουμε πραγματικά την προστασία που χρειάζονται αυτές οι γυναίκες χωρίς πραγματικά ένα σύγχρονο και πυκνό δίκτυο δομών, σωστά εξοπλισμένο, και να μην θεωρούμε αυτού του τύπου τις δομές ως κόστος που δεν αντέχει η οικονομία και να τα ρίχνουμε όλα σε ένα panic button με τον ίδιο τρόπο όπως την πρόληψη των πυρκαγιών την αφήσαμε στο 112. Δεν φτάνουν οι ψηφιακές. Οι ψηφιακές λύσεις είναι εργαλεία άμεσης ανάγκης, χρόνης βοήθειας. Δεν λέω να μην υπάρχουν, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι με αυτό προστατεύουμε τις γυναίκες. Οι γυναίκες έχουν ανάγκη από δομές στις οποίες να νιώθουν ασφαλείς, να μπορούν να φύγουν από το σπίτι. Για να πάρουν την απόφαση να φύγουν από το σπίτι, πρέπει να έχουν κάπου να πάνε, πρέπει να έχουν εισόδημα, πρέπει να έχουν, αν έχουν παιδιά, πρέπει να μπορούν να φροντίσουν τα παιδιά τους εκεί που θα πάνε. Δεν αρκεί λοιπόν απλά να αναλύουμε το ζήτημα ξανά και ξανά και να λέμε ναι, υπάρχουν κάποιες δομές, είμαστε ακόμα στις αρχές. Το άλλο που, και βέβαια, να φτιαχτεί και ένα πλαίσιο τέτοιο που θα τους επιτρέπει εύκολα και ανέξοδα να ασκήσουν κάποιες, να κάνουν μηνύσεις, να περάσουν μέσα από διαδικασίες που θα τις οδηγήσουν κάπου με ασφάλεια. Το δεύτερο θέμα που για μας έχει μεγάλη σημασία και εδώ θα διαφωνήσω με τους προλαλήσαντες είναι ο ρόλος της αστυνομίας. Εμείς εκτιμάμε ότι η αστυνομία είναι εξαιρετικά ικανή και αποτελεσματική σε περιπτώσεις, για παράδειγμα, καταστολής κινητοποιήσεων, σε περιπτώσεις εξώσεων, ακόμα και όταν πρόκειται για άτομα αμαία. Βλέπουμε ότι εκεί πέρα υπάρχουν επαρκείς αστυνομικές δυνάμεις. Δεν αφήνουν κανένα να περάσει. Το είδαμε ακόμα και προχτές. Υπήρχε διαμαρτυρίας στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων και υπήρχαν και πολυάριθμα ΜΑΤ. Άρα δεν είναι θέμα στελέχωσης, ούτε εκπαίδευσης. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ποιον τελικά προστατεύει η αστυνομία. Γιατί προφανώς είναι εκπαιδευμένη όταν προστατεύει την κυβέρνηση ή τις επιχειρήσεις από κινητοποίησης, από απεργίες, αλλά λείπει εκπαίδευση. Εγώ ακούω το επιχείρημά σας, αλλά εσείς ακούσατε το ηχητικό από τη συνομιλία και εσείς θεωρείτε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν κατάλληλα εκπαιδευμένος? Όχι βέβαια, αλλά αυτό δείχνει, ξαναλέω, προτεραιότητες. Πού επενδύουν. Άρα μάλλον δεν είναι σωστά εκπαιδευμένοι. Ναι, υπάρχει, είναι καλή εκπαίδευση σε κάποια σώματα και λυπέστατη αλλού. Άρα εννοείται ότι δεν γίνεται σωστή εκπαίδευση παντού, σε όλα τα διαφορετικά παιδεία. Οι προτεραιότητες δηλαδή είναι αυτές που θα έπρεπε. Okay. Δεν έχουν ιεραρχήσει ψηλά την προστασία του πολίτη. Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένα κόμμα δεν βάζει στο κάδρο το συνολικό πλαίσιο για τις μαζικές παρακολουθήσεις, που για μας αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, το απαράδεκτο, και αυτό είναι σύμφωνο με ευρωπαϊκές οδηγίες. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί σε τέτοια θέματα και είναι και νόμιμη εξαγωγή του Predator, από ό,τι θυμάμαι, το οποίο θύμα έπεσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Και επίσης είναι χαρακτηριστικό των αντιφάσεων που μπορείτε να πέσετε όλα τα κόμματα που έχετε στηρίξει αυτό το αντιδραστικό πλαίσιο. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο νόμος του 21 της Νέας Δημοκρατίας στηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ, έτσι δεν είναι? Που μετάλλαξε. Ότι υπήρχε μια μελάνη και αφορούσε τρομοκρατικά χτυπήματα και ήταν λάθος η ψήφιση. Το δόγμα ουδής εξαιρείται, είναι πολύ επικίνδυνο, είναι αντιδραστικό και είναι επικίνδυνο κυρίως για το λαό, και αυτό είναι που πρέπει να μπει στο κάδρο. Και αυτό είναι που εμείς στυλιτεύουμε. Μία κουβέντα σε άλλο θέμα. Νομίζω ότι αυτό που είδαμε επιβεβαιώνει τη δικιά μας θέση, το θεσμικό πλαίσιο είναι το πρόβλημα. Απλά θέλω να θέσω ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την πώληση βλημάτων λευκού φωσφόρου στην Τσεχία με προορισμό την Ουκρανία, που ενέκρινε η Βουλή την περασμένη εβδομάδα. Είναι απαγορευμένη η ουσία ο λευκός φωσφόρος και τα βλήματα λευκού φωσφόρου, και αυτή η πράξη πραγματικά είναι ένα σκαλί στον κατήφορο της εμπλοκής της χώρας μας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ σε μια στιγμή που τα τύμπανα του πολέμου ήχουν όλο και πιο δυνατά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο εδώ και τώρα απεμπλοκή από τις πολεμικές συγκρούσεις. Είναι γνωστή η θέση του.